εδώ από το Ανοιξιάτικο, κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων. Το παιχνίδι ξεκίνησε σαν ελίγ πλέον. Πιο χαλαρά τα πράγματα από όλες τις απόψεις. Τι μας λέει και ο Γιάννης, γιατί δεν του μεταδώσαμε τα καλάθια όσο τα μεταδίδουμε στο Winter. Για να δούμε τον Κωνσταντίνο για τρεις. Τώρα που είναι χαλαρός θα βάζει. Τι αγόρι μου, θέλω να τα βάζεις όταν θα καίει μπάλα. Αλλά αυτά θα τα πούμε στην προετοιμασία. Στην Ιταλία θα τα πούμε αυτά. Τα ψυχολογικά. Δεν γίνεται να ξεκινάς πρώτος, είμαι εύστοχο και... Τέλος πάντων, μην άνοιξε το στόμα μου, τώρα δεν χρειάζεται. 3-0. Ξεκινάνε η Μαϊάμι με καλάθι. Ο Σάμιος λείπει. Ακέφαλη ομάδα. Ξενοφών είναι στο... Ξέρω πως στον Αστέρα είναι, που είναι. Να το σκοτρίσα. Ξεκινάνε για 2. Πάρα πολύ δυνατά. Μια αναμέτρηση. Θα βγάλουμε την άμυνα για να δούμε το Μαρινάκι. Τρίτας για τρεις και αυτό. Τι γίνεται παιδιά. Συνειδιασμένοι. 8-0. Δεν ξέρω τι περιμένανε ο Στάσιος απόψε. Αλλά ό,τι και να περιμέναμε. Θα πρέπει σίγουρα να προσαρμοστούν πάνω στους Μαϊάμι. Να τους πω απλά ότι δεν είναι για να τους αφήνεις. Και πάρα πολύ. Πατάκης έχει κερδίσει το φάουλ και είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 7:47, από το 10 λεπτό. Ευστοχώς. 9 να πάτε την πόντι. Άσο προς τη δεύτερη. Κοντογιάννης, βλέπεις, Κοντογιάννης, σε τη γράμμη των 6 και 5, θα στοχίσει. Ο Λεγούς στο rebound, Κοντογιάννης έβησε να βρει το τζίτουρα. Ρίτσα κλέψει, Ρίτσας, θα στοχίσει, επιμένει, Πραγματάρχης. Μαρινάκης, Κωνσταντίνος για 3. Παναγιά μου και πιστεύει. Τι έχει πάθει αυτός απόψε. 12-0. Το βλέπεις από αρελή. Ο κύριος με το νούμερο 33. Ο Γονεντάκης θα κλείνει μια στην μπάλα. Βρήκας. Δεντάκης. Αγματάρχης, Δρίτσα, συγγνώμη. Σε διαγωνισμό τριβόντων βρισκόμαστε και δεν το έχουμε καταλάβει. Την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στεφκάρεϊ, Τόμψο και λοιποί συγγενείς βρισκόνται στο κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ στα Μελίσσια. Γιάννης στην πρώτη. Ο Τσίκουρας, συγγνώμη.
Γιαννάκης. Δεν θα καταφέρει να αφήσει την πάρα το καλάθι. Λεμπούσης ελέγχει. Κολοβός. Λεμπούσης. Κονιδάκης. Αφήσει την πάρα στο ταμπλό. Κοιτάζει σιγά σιγά. Μπαίνει στο παιχνίδι. Λιώνουν τώρα στους 10-15-5. Εντάξει. Μπάλα στο σίδερο. Ο λόγος θα μαζέψει. Και μια ευκαιρία τώρα για τους φιλοξενούμενους να ρίξουν διαφορά. Θα το κάνουν. Γιατί ο λόγος θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάου. Και θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη συμπληρωματική βολή. 15-7. Άστοχος, μαζεύει κανένας. Μαρινάκης. Συν 8 η Μαϊάμι, η οποία αποχαιρέτησαν το Winter τη εβδομάδα που μας πέρασε. Φτάσαν μέχρι τα ημιτελικά, πραγματοποίησαν εξαιρετική χρονιά. Ένα βήμα πριν το τελικό. Κωνσταντίνος πήρε το φάουλ. Παναφορά της μπάλας από τον Τρίτσα. Μαρινάκης. Γιαννέρης. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Μαζεύει ο Τρίτσας. Να το σπάσα. Στην προσπάθειά του να δει το Μαρινάκι. Ο Ντογιάννης. Έτσι του Ρασινόμι. Και πάλι στο Μαρινάκι. Τρίτσας. Ματάκης, με ταμπλό παρακαλώ, 17 όλα, 17-7 συγγνώμη. Η διαφορά στους 10 πόντους. Κολοβός. Κουράς. Ο Κονιδάκης θα πατήσει καλά, τον εμποδίζει ο Ταγματάκης να πετύχει το καλάθι. Βάλω σε 10 το τρίτσα. Πάντα μπροστά στο σκόρι Κιτς. Τρίτσας. Σταματάει την τρίπλα. Γιαννίρης. Κλήματα. Time out. 3-23, πολύ μεγάλο, 17-7. Στρεπούσε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λεμπούσης. Τεντάκης θα κλέψει. Θα τρέξει όλο το γήπεδο. Αριστερό διάδρομο, ανάποδο χέρι. 19-7 στο σύν 12. Εντυπωσιακό ξεκίνημα του Σχίτς. Αλλά δεν θα έρθει τους Στάσιους. Νέο καλάθι. 22-9. Έχουν μπει όλοι πλέον στην εξίσωση. Ο Τρίτσας και ο Γιαννίρης, ο Τεντάκης, ο Μαρινάκης, ο Ταγματάρχης. Η άμυνα θα βγει, ο Ταγματάρχης θα μας έτσι το rebound. Τεντάκης. Με τον Κοντογιάννη απέναντι του. Τρίτσας για τρεις. Άστοχος.
Λοιπόν, εντάξει, μαζεύει. Τσουτσουράς θα αφήσει την μπάρα στο καλάθι. Μαρινάκης. Ρίτσας. Γιαννέρης. Θα πάρει το τρίποντο. Σιδέρο. Τσουτσουράς. Λεμπούσης με ταμπλό. 22-13. Διαφορά στους 9. Μαρινάκης. Θα δώσει το Γιαννίρη. Ο Λεμπούσης θα τον κόψει καθαρά. Λόγο. Μπάλα στη γωνία στον Γιάννη. Γιάννη ρισπηθά για το αμυντικό. Θα του πάρει όμως το rebound ο Τσιντουράς. Θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. 26 δευτερόλεπτα. Μαρινάκης. Λοιπόν, τεχνική ποινή δόθηκε, Γιαννίρη αν έχω καταλάβει καλά. Για πάμε. Πρέπει να έχουν λίγο το νου τους, γιατί έχουν μόλις 5. Αστοχός. Για να δούμε αν προλαβαίνουν και τι ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Με το σκορ 22-15 επιστρέφουμε σε λίγο. Δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Λεντάκης. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το δεξί πολύ όμορφα. Και θα κάνει 24-15. Μαρινάκης. Τρίτσας. Θα το σπιθεί, θα γυρίσει πάρα πολύ όμορφα. Θα χάλασει το τελείωμα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Φλίγκος θα βρει τον Τσίτουρα. 24-19. Μειώνουν ακόμα περισσότερο. Διαφορά στους 5. Τρίτσας, Λεντάκης. Μπάλα καταλήγει στον Ταγματάρχη, πρέπει να πάρει την προσπάθεια. Προσπάθεια, συγγνώμη, θα το κάνει. Θα εξοχίσει. Τσίτουρας. Το μουρμούρι. Να βρει ο Λιδάκη.
Πάει πρώτα Δρίτσα και μετά Γονιδάκη, κατοχή για τους Χιτς. Υποδειγματική, τελικός αποδέκτης μάλας, Δεντάκης, 28-19. Μουρμούρης. Κονιδάκης, ο Κολγιάννης για τρεις, σίδερο η μπάλα, συστημένη στα χέρια του Τσίτορα, εδώ η Πισάσιος στάθηκαν το χέρι. Και άλλο με τον Κωνσταντίνο. Θα πάρει το τρίποντο, το τρίτο του στο παιχνίδι, όχι. Ματάρχει πιο ψηλά από όλους, ανανεώνει την επίδεση για την ομάδα του. Δεντάκης, για δύο, μέσα. Είχε αρχίσει και ζεσταίνεται, συμφέρεται με ευκολία να το αντίθετο το καλάθι, 30-21, στο σύν 9. Γεράσουμε τον Ματάρχη. Μαρινάκης. Κάνει την μπάσα, Τρίτσας, βάλα στο σίδερο. Μούρις θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει. Θα το πάρει το τρίποντο, το τρίτο του στο παιχνίδι, μάλιστα. 33-23. Τώρα έχει πρόβλημα και στο πόδι, με το χέρι. Λίγος Ζάμιος, ωραία με τα ποτήλια. Θα του τα μεταφέρω όλα όμως. Εδώ ο Γονιδάκης θα πίσει την μπάλα στο καλάθι, 33-25. Θα είναι κόρο, Μαρινάκης θα προσποιηθεί. Θα πατήσει καλά, πλέον σε μείνει μπάλα στα χέρια. Προσπάθεια του ήταν εξαιρετική. Απλά ήταν εκπρόθεσμη.
Ανδρέας. Για τρεις. Θα στοχίσει. Μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Για τα 3-27, 3-40, Τρίτσας. Βεντάκης. Τρίτσας θα χάσει την μπάλα. Από τα χέρια του Μουμπούλου αφήσα την υποδεχτή. Μετά την baseball πάσα του Τσίτουρα. 33-29, όλο και μειώνουν. Διαφορά τώρα στους 4. Για να δούμε. Μαϊάμι ξεκίνησαν εντυπωσιακά. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out 2:54 για το τέλος του μηχρόνου. Πέρασε στο παρκέ ο πρόεδρος ομάδας. Μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Με την καλύτερη ετοιμασία από όλους τους φορτές του παρκέ. Μην το αναλύσουμε περισσότερο, λίγο να τον προσέξετε, καταλάβει τι εννοώ. Μακάρι και πρέπει να πάρω τα καλά. Τρίτσας. Μπάρα στη γωνία. Εντάξει, θα στοχίσει. Ευκαιρία για τους Τσάσους να περάσουν μπροστά και θα το κάνει. 33-34.
εδώ το παράγανε. Ήταν υπό κακές προϋποθέσεις, αλλά η μπάλα και πάλι στα χέρια τους. Δεντάκης, Δρίτσας, Γιαννίρης, στα ίσα ο Τσιτούρας. Εκπληκτικός, 33-36. Άδωσε την επαναφορά. Διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε. Δεύτερο παιχνίδι. Δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη. Θα πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Τρεις, άστοχος. Μάλιστα. 33-36 παραμένει. Εδώ το Γιάννης ρούφιξε την μπάλα το καλάθι, πραγματικά. Καλοκαιρινά πράγματα αυτά, summer. 33-39, σου έχουν βάλει από κάτω τώρα μέχρι. Τρίτσας, θα πετύχει το καλάθι. Εξαιρετική η κίνησή του, μειώνει στους 4. Ο άνθρωπος ο οποίος κουβάλισε την ομάδα του στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς επιθετικά. Θα μπορούσα να πω ο πιο συνεπής παίκτης μαζί με τον Αναστασίου. Και σε αυτόν φυσικά θα στηριχθεί και του χρόνου ο coach Σάμιος, αφού πρώτα η ομάδα θα πάει στη Βόρεια Ιταλία από τη Σεπτεμβρίου Βέλγη για την ετοιμασία. Θα μαγάρει σε κερδί στο φάουλ. Ο λογός. Πάτσι γραμμή. Δεντάκης. Δεντάκης.
Λοιπόν, 36-39 το σκορ. Γιαννίδη στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος. Σαλίνος. Μηδενική καρδί. Βολωμός. Θα πάει μέχρι μέσα. Τα κματάκης μαζεύει. Θα πρέπει να δικώσει την μπάλα κάπου τώρα. Δεν τη δίνει πουθενά. Πάει σε μια coast to coast. Μέχρι μέσα. Βρίτσας. Ο συνήθως παντακού παρόν. Δεν θα τελειώσει την φάση. Τίποτα του λέει ρε. Βολωμός. Κοντογιάννης. Λεμπούσης. Τώρα ο Δρίτσας συνήθως δεν τα κάνει αυτά, αλλά ο Κολοβός θα έρθει από πίσω, θα του την πάρει την μπάλα. Βάσκα για περίπτερα σε αυτές τις στιγμές. Γιάννης. Θα του πάρει την μπάλα Τσίκουρας. Τρίτη φορά που την κερδίζει. Γονιδάκης. Για να δούμε το Γιάννη. Δεν γίνεται ακόμα να την μπάλα μόνη της, όμως πρέπει να την δώσουμε και κάπου. Ο Δρίτσας περίμενε αριστερά. Δώσ' την Κωνσταντίνε την μπάλα. Ήταν αριστερά μόνος του. Αυτό τι λέει τώρα ο Πανός. Ο Μαλαγιές εντάξει στον πάγκο. Ο Παύλος θα περάσει στο παρκέ. Κοντογιάννης θα πάρει το φάουλ. Πολύ ωραία στο Λεμπούση, δεν θα τελειώσει εκείνος, επιθετικό rebound. Το 37-39 παραμένει, Μαρινάκης θα πάει μέχρι μέσα, ψάχνει την πάσα. Ταγματάρχης από τα 6 μέτρα, άστοχος. Τσίτουρας. Ο Παύλος έβαλε τα χέρια του χαμηλά. Λεπτό, 5:52. Το σκορστό 37-39. Τρίτσας για τρεις. Δεν θα βρει στόχο. Ο Λεμπούσης μαζεύει το αμυντικό. Παραφορά της μπάλας. Ο Μονιδάκης θα εξορκίσει. Θα
βάλει μπροστά την ομάδα του με 4. Πάμε σε ένα time out, 37-41, 4-35. Βάζει τα χέρια το Μαρινάκης, κατοχή και πάλι για τους Πισάσιος. 4-10, 37-42. Σιδουράς. Κονιδάκης. Καλά την δεν θα έφυγε. Για να το μικροδερίσσα τώρα. Προσώπτω τον Κοντογιάννη, θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση. Σήμερα θα πάρει το φάουλ, το τεντάκι. Έξυπνο. Ήταν το τέταρτο. Και παραφορά θα γίνει την πλάγια γραμμή. Ομαλαγή. Ο Φίλιππος θα περάσει στο Μαριέ. Μπάλα. Με ταμπλό, Στεφάνη. Δεν θα πετύχει το καλάθι, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Thank you.
με ταμπλό ο Δρίτσας, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λίγος. Δεν θα τελειώσει. Άσε, 42-46 παραμένει. Ο Μονιδάκης κέρδισε το φάουλ. Το φάουλ το οποίο χρεώνεται στο Γιαννίρη. Αρχή το καλάθι δεν θα έρθει. 44-47 το σκορ. Μουρμούρης. Βάλω στο σίδερο. Μαρινάκης. Τρίτσας. Θα πετύχει το καλάθι με τον δικό του προσωπικό τρόπο. 46-47. Προβάδισμα βραχίας κεφαλής πλέον για τον Σπισάσιος. Προκτού όλα αυτά. Ο Τσίπρας αφήσει την μπάλα και απαντήσει Μαρινάκης. 46-49. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Θα λέμε σε λίγο με την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Λοιπόν, το σκορ. Μαρινάκης. Δεντάκης. Θα προσπαθήσει να βρει τον Παγματάκη. Γιαννίρης. Για τρεις. Ήτανε λίγο τραβηγμένο για τρεις. Θα είναι. Για να δούμε το φλικό. Βρίσκει κεντρικό ελεύθερο διάδρομο. Έχει όλο το χώρο και το χρόνο να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα δώσει τον Τζίτουρα. 46-51. Η διαφορά στους 5. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Χιτς ξεκίνησαν εντυπωσιακά. Σιγά σιγά άρχισαν να ελέγχουν την κατάσταση της Άσιος. Πέστρεφαν. Το έκαναν. Προσπέρασαν και τώρα είναι στο συν 5. Για μένα θα βγει τίποτα, δεν έχει τελειώσει φυσικά. Γιαννίρης είναι μόνος του. Θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει, νομίζω είναι το πέμπτο του, 49-51. Η διαφορά στους 2. Πάμε σε time out, 8 και 32, προς τα δίνω, έχει μειώσει στο καλάθι.
Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 8,5 λεπτά που απομένουν. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λίγος, αστοχή. Ευκαιρία τώρα για τους Χιτς να φέρουν το παιχνίδι σα ίσα, μπορούν ακόμα και να περάσουν μπροστά. Δεντάκης. Γκρίτσας. Για την ισοφάριση. Όχι. Παλεύει ο Ταγματάρης με μουρμούρι. Εντάξει, έβαλε τα χέρια του. Νομίζω τελευταίος από πάει ο Τσίπουρας. Οι δύο ομάδες θα τα δώσουν όλα για την νίκη. Πάμε για το φίνις. Στην κόψη του Ξηραφιού, Δεντάκης. Η μπάλα στον Δρίτσα. Θα πάρει την εσωτερική. Θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Όχι. Εδώ έχει δώσει χαμηλά. Δεν υπάρχει για μια συμπληρωματική βολή. Δεν υπάρχει και καλάθι. 49-51 παραμένει. Μαρινάκης. Βρίτσας. Θα περάσει τον Βάιο και θα πετύχει αυτή τη φορά το καλάθι. 51-51. Στην απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι οι Χιτς επέστρεψαν. Διαχειρός Δρίτσα. Με φάουλ το οποίο δίνεται στον Γιαννίδης είναι. Τέσσερα φάουλ το 21. Μαρινάκης. Ναι. Άστορος στην πρώτη. Εύλογος στη δεύτερη. 51-52. Δεντάκης. Τσίδουρας. 6-55. Μπάλα στο σίδερο. Τσίδουρας. 51-54 δίνει και πάλι προβάδισμα του Λιόν Πόδο στην ομάδα του. Μαρινάκης. Με το δεξί θα πέσει. Θα στοχίσει. Πάρε το περματάκι. Κοιτάει ο Γιαννίρης, θα την κλειδώσει. Δεντάκης. Δεντάκης θα πάει μέχρι μέσα. 51-54 παραμένει. Πρέπει να πατήσει κάποιος το πόδι στο φρένο. Να ρίξει λίγο τον ρυθμό. Να πάμε λίγο σε πιο ορθολογικό μπάσκετ από αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Κοιτάς.
στη μία, δύο, θα το πετύχει το καλάθι και πάλι έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του και την κρατάει εντός διεκδίκησης της νίκης, 53-54. Μεγάλος Πάνος Ρίτσας για ακόμη μια φορά. Βήματα. Βγάζει και την άμυνα εδώ. Τι άλλο να κάνει ρε παιδιά ο Τρίτσας πια. Τι άλλο να κάνει. Να πληρώσει και τις διακοπές σας. Θα το κάνει γι' αυτό. Μαρινάκης. Ευκαιρία για τους Hits να περάσουν μπροστά μετά από κάμποση ώρα. Τρίτσας. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ. Λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι. Δεύτερη, το φέτο παιδί της Άισα και θα τα καταφέρει. Είναι τα τέσσερα όλα. Για να δούμε τι θα δούμε. Τσίπια. Πάρα στη γωνία. Κολοφός ο Τζίτουρα, καλάθι και φάουλ. Η απάντηση είναι άμεση. Πάμε σε time out, 4-2 για το τέλος του παιχνιδιού. Ή όχι. Time out, time out. Χρειαζόταν η ομάδα του όσο ποτέ άλλοτε. Ο Λοβός άστοχος. Για να δούμε, θα περάσουν μπροστά. Γιαννίρης. 3-28, ταγματάρχης. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. 98-56, οι Χιτς επέστρεψαν. Είναι εδώ, είναι ζωντανοί και διεκδικούν την νίκη. Πάμε στον πάγκο, όρθιος, Τσίτουρας για το προσπέρασμα! Ναι! Αν είναι δυνατόν! Έχει βουντώσει αναμέτρηση για τα καλά. 58-59. Μαρινάκης. Τρίτσας. Ψάχνει την πάσα, Μαρινάκης είναι ακίνδυνος. Αλλάξαν οι ρόλους εδώ πέρα, ο Ταγματάρχης δεν τα κατάφερε. Ο Τρίτσας θα παίζει στον παρκέ, κοιτάξτε τι γίνεται. Εντάξει, βάζει τα χέρια του, θα κλέψουν οι Hits. Είναι πλεονέκτημα εδώ. Τρίτσας. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα φάσει. Για τον εαυτό του. Ο το Γιάννης. Φάουλ του Γιαννίρη. Το σκόρσο 58-59. Ο Τρίτσας κάνει μεγάλη ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά. Κρατά το κεφάλι του. Το 60.
πάντα ανοιχτά. Ναι, το βάλε ο Μπόμπερ τον Χιτς, είναι το πέμπτο του τρίποντο απόψε. Πραγματοποιεί τρίποντο πάρτι, κύριος Κωνσταντίνος Γιαννίρης, 61-60, πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Το παιχνίδι σε ένα τεντωμένο σκηνή Τσίτουρας. Τοντογιάννης Νεμπούσης. Ο λοβός για τρεις. Το πάλι και αυτός. Απίστευτα. 61-63. Ρίτας για να απαντήσει. Άστοχος. Εκπληκτική πάσα του Σοβονιδάκη. Ο Λεμπούσης θα πάρει το φάουλ. Δεν δουλέψανε τα box out καθόλου. 1-7 για το τέλος. Στους 2 πόντους η διαφορά. Δεύτερη βολή, την ίδια τύχη, για να δούμε. Μαρινάκης. Πάει. Ρίτσας. Δεντάκης. Μαρινάκης. Θα πρέπει να γυρίσει μπάλα. 8 δευτερόλεπτα. Πάτσι γράμμα. 48 δευτερόλεπτα κατά τέλος. Ή για την ακρίβεια 49. Κάτι λιγότερο από 49. Για να δούμε τα πάντα ανοιχτά. Πολύ σημαντική αυτή η επίθεση για τους Πιστάσιους. Λεμπούσης. Με ταυλό παρακαλώ, ο Κολοβός θα κάνει το 61-65. Μετά το τρίποντο. Βάση φαρτιά, πλατιά την υπογραφή του. Η Ρίτσα θα πρέπει να εξοχίσει τώρα εδώ. Άστοχος, μειώνονται οι ελπίδες. Θα πρέπει να γίνει ένα φάου. Δεν το κάνει κανείς. Πιστάζεις από ό,τι φαίνεται να φύγουν με τη νίκη. Το 61-60 δέχτηκαν 7 να πάνε τους πόντους. Τους 5 από τον Κολοβό. Τέλος παιχνιδιού. Αυτό ήτανε. 61-67 τελικό σκορ. Για χαρά σε όλους.